πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά. Ούτως ή άλλως έχουν υπάρξει δύο αναγγελίες περί άμεσης αποχώρησης των Αμερικανών από τη Βόρεια Συρία στο παρελθόν, αλλά παρενέβη τότε, όπως παρεμβαίνει και τώρα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο ή βαθύ κράτος της Αμερικής, όπως το ονομάζει ο Ερντογάν, ούτως ώστε να ακυρωθεί εν τη γενέση της η απόφαση αυτή. Για την Αμερική ήταν μονόδρομος η απόσυρση, γιατί εξαιτίας ακριβώς αυτής της μονολυθικής τακτικής, δηλαδή εξάλειψη παντή τρόπο του ISIS, η Αμερική αυτοεκλωβίστηκε επί της ουσίας σε ένα πόλεμο όπου δεν διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντά της και όπου αντιμετωπίζει την εχθρότητα των περιφερειακών παικτών του δίθεν συμμάχου Τουρκία και του Ιράν και της Ρωσίας. Άρα δεν υπήρχαν και πάρα πολλές επιλογές στο τραπέζι για τον Τραμπ ή οποιονδήποτε πρόεδρο της Αμερικής. Ή ένα modus vivendi μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων, το ιδανικό σενάριο. Ή ένα modus vivendi μεταξύ Άσαντ και Κούρδων χάρη στη διαμεσολάβηση της Ρωσίας. Ή αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά strategic procrastination, δηλαδή στρατηγική παρέλκυση. Ή πόλεμος με Τουρκία, Ιράν και Ρωσία, πόλεμος εναντίον όλων. Οπότε προτίμησε την αποχώρηση και παράλληλα την αναζήτηση ενός modus vivendi μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων. Το οποίο βέβαια δεν ευωδόθηκε. Και αυτό οφείλεται επειδή η Τουρκία αντιμετωπίζει τη δημιουργία ενός αυτόνομου παύλα ανεξάρτητου κουρδικού κρατηδίου στο μαλακό υπογάστριό της ως υπαρξιακή απειλή. Γιατί κακά τα ψέματα, η ηγεσία του ΠΕΓΕΝΤΕ προέρχεται από το ΠΚΚ. Οπότε η Τουρκία εκλαμβάνει αυτή τη Ροτζάβα ή Συριακό Κουρδιστάν ως προέκταση του ΠΚΚ. Οπότε και γι' αυτό, δεν το συζητάει. Και αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο κιόλας προβαίνει σε αυτή την επίθεση, ούτως ώστε να ακυρώσει τη γενέση της τη δημιουργία αυτού του κρατικού μορφώματος υπό τις ευλογίες των ΗΠΑ. Και η ΗΠΑ, εφόσον δεν διακυβεύονται τα ζωτικά συμφέροντά τους, δεν προτίθεται να υπερασπιστούν δια των όπλων τους Κούρδους έναντι της Τουρκίας. Και δυστυχώς εκεί οφείλεται και το όποιο παράδοξο. Από τη μία πλευρά ορισμένοι αξιωματούχοι του Αμερικανικού Πενταγώνου ή του διοίκησης Κέντομ του ΝΑΤΟ να αναγγέλουν στους Κούρδους ότι εμείς δεσμευόμαστε ότι θα σας υπερασπίσουμε, και ο Τραμπ και οι συναυτοσύμβουλοι να δηλώνουν ότι δεν θα τους υπερασπίσουμε. Δεν διακυβεύονται τα ζωτικά συμφέροντά μας. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και ένα συμπέρασμα εδώ. Άμα παίζεις μονοδιάστατα τα αυγά σου σε ένα καλάθι, μόνο, τα έχεις βάλει όλα σε ένα καλάθι και όχι και σε δεύτερο ή τρίτο ή τέταρτο. Πολλοί λένε, επ' αφορμή αυτού κύριε Πλακούδα, ότι επειδή θα είμαστε μόνοι μας αν συμβεί κάτι, μην έχουμε αυταπάτες, μήπως θα πρέπει να στραφούμε περισσότερο σε συζητήσεις συμμαχιών όπως δεκαετία του 80 βαλκανικών χώρων. Πώς τα ακούτε, θέλω να πείτε έτσι μονολεκτικά ή δυνατόν. Ανέκαθα ήμουν υπέρ τέτοιων προτάσεων. Σας υπενθυμίζω το δόγμα του τέως πρεσβευτού Βίρον Θοδωρόπουλου. Η Ελλάδα μόνη της ιτήθηκε έναντι της Τουρκίας, η Ελλάδα με συμμάχους πάντα νικούσε. Βλέπε μικρασιατική καταστροφή, βλέπε βαλκανικούς πολέμους και ούτω καθεξής. Εγώ ανέκαθεν ήμουν υπέρ μιας συνεννόησης με τους Βαλκάνιους γειτονές μας, αλλά δεν θα μας ωφελήσει παρά μόνο στο μέτωπο του Εύρου, της Ανατολικής Θράκης. Για το μέτωπο του Αιγαίου πάλι αυτό επαφίεται στη δική μας αποτρεπτική ισχύ. Για το μέτωπο της Κύπρου πρέπει κάποτε να συζητήσουμε σοβαρά με τους υποτιθέμενους συμμάχους, συνεταίρους για την ακρίβεια, όχι συμμάχους ακόμα, Αίγυπτο και Ισραήλ. Πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω? Η Κύπρος δεν δύναται μόνη της να αντιμετωπίσει την τουρκική επιθετικότητα. Άρα κάποιος θα πρέπει να την υπερασπίσει. Ας να αφήσουμε απ' έξω τα κοινωνικά δικαιώματα και το καθεξής από τις συμφωνίες διερήγησης Λονδίνου, και πάλι η Ελλάδα οφείλει ως ηθική υποχρέωση να υπερασπίσει τους αδελφούς ελληνοκύπριους.
η Αίγυπτος και το Ισραήλ ακόμα συζητάμε και ακόμα διεξάγουμε κοινές ασκήσεις, αλλά δεν έχουμε μετουσιώσει σε συμμαχία. Συμμαχία υποδηλώνει, όπως και το η ίδια λέξη ετυμολογικά, συμπολεμό. Ναι, ναι, καλά το λέτε εσείς. Εγώ θα προσθέσω, μια χαρά εκπαιδεύεται η Ισραηλινή αεροπορία στο ανάγλυφο στην νότια Πελοπόννησο που ομοιάζει με το Ιράν. Τα αντίστοιχο δεν το βλέπω. Ναι, ναι, τα λέμε όλα. Και το λέω για εσάς. 400 κιόλας. Μάλιστα. Είχε εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίσει ενδεχομένως τους 400. Άρα δεν έχουν άδικο κάποιοι που λένε ότι δίνουμε πολλά, παίρνουμε λίγα. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, κύριε Πλακουδά, τι σημαίνουν όλα αυτά για την από εδώ πλευρά, Αιγαίο και Κύπρο? Τι μπορεί να σημαίνουν οι τελευταίες εξελίξεις? Σημαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται πάρα μα πάρα πολύ ρεαλιστικά και λογικά και όχι αλλοπρόσαλα, όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Προσέξαμε δηλαδή ότι έναντι της υπερδύναμης, αλλά ακόμα και έναντι του Πούτιν, συμπεριφέρεται πάρα πολύ συγκρατημένα. Δεν θα παραβιάσει την κόκκινη γραμμή ούτε του Τραμπ ούτε του Πούτιν. Γνωρίζει επακριβώς τις αρνητικές επιπτώσεις μιας τυχόν τέτοιας παραβίασης. Το πρώτον αυτό. Mm. Και το δεύτερον, διακρίνουμε μία επιθετικότητα εκ μέρους του Ερντογάν, η οποία δεν οφείλεται μόνο στη δική του φθορά εντός της Τουρκίας. Οφείλεται στην ανάδυση μιας νέας χώρας, μιας νέας Τουρκίας στην επαύριο του στρατιωτικού πραξικοπήματος του 2016, όπου πλέον εκδηλώνει ανοιχτά τις αναθωρητικές τάσεις. Τις εκδηλώνει στη Συρία, τις εκδηλώνει στην Κύπρο, τις εκδηλώνει στο Αιγαίο. Απλά γνωρίζει στον εύκολο στόχο της Ελλάδος και της Κύπρου ότι δεν θα αντιδράσουμε το ίδιο στρατιωτικά. Βέβαια δεν έχει διακινδυνεύσει ακόμα να παραβιάσει μια κόκκινη γραμμή της Ελλάδος που έχει γεωτρήσεις στο Καστελόριζο, αλλά παραβιάζει χωρίς κάποιο κόστος τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Ποιος να παρέμβει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, ακόμα και η Γαλλία, που τώρα το Γιαβούς μπήκε στο οικόπεδο 7 της Κυπριακής ΑΟΣ, δεν έχει ακόμα εκδηλώσει μια δυναμική αντίδραση. Οπότε από τη μία πλευρά δηλαδή διακρίνουμε ένα λελογισμένο περιφερειακό και διεθνή παίκτη, τον Ερντογάν, και από την άλλη διακρίνουμε μια τάση κατευνασμού προς αυτόν τον παίκτη από διάφορους δρόντες. Το οποίο βέβαια αργά ή γρήγορα θα τον αποθρασύνει, γιατί γνωρίζει ακριβώς ότι μπορεί να συμπεριφερθεί άκρως επιθετικά εναντίον της Κύπρου ή εναντίον της Ελλάδος, εν μέρη εναντίον της Ελλάδος, αλλά όχι εναντίον της Ρωσίας, όχι εναντίον του Άσαντ, όχι εναντίον του Ιράν. Οπότε θα υπάρξει αυτό, δυστυχώς, αυτή η διαδικότητα. Ένας επιθετικός δηλαδή Ερντογάν σε εύκολους τόπους, που έχουν Ευρωπαϊκή Ένωση με το μεταναστευτικό, και ένας πάρα πολύ συγκρατημένος και ελελογισμένος παίχτης στο Συριακό. Θα δούμε. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Πλακούδα. Εδώ είναι προφανές πάντως ότι είμαστε πια μπροστά σε καταιγιστικές εξελίξεις. Δηλαδή, θεωρητικολογούσαμε το καλοκαίρι, οι εξελίξεις είναι εδώ πια. Χτυπούν την πόρτα. Βεβαίως, βέβαια. Ο Ερντογάν δεν μας εφηνιδιάζει. Εμείς εφηνιδιαζόμαστε που πάντα εκλαμβάνουμε αυτό σε εξαγωγή της δίθεν κρίσης εντός της Τουρκίας ή ότι θα παρεύουν οι τάδε και θα τον κοντίνουν. Ο Ερντογάν έχει δηλώσει ήδη από το 2016 το δόγμα της αναθεωρητικής Τουρκίας. Η Τουρκία ή θα επεκταθεί ή θα συρρυκνωθεί. Εγώ θα προσπαθήσω να επεκταθεί. Έτσι είχε δηλώσει ενώπιον των τηλεοπτικών καμερών. Εμείς δεν αντιληφθήκαμε γέρος και έχουν παρέλθει τόσα χρόνια. Κύριε Σαχίνη, τόσα χρόνια δεν έχουμε εξορίξει το φυσικό αέριο, τόσα χρόνια δεν έχουμε εξυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις. Από το 2016 μας έχει προσφέρει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να προετοιμαστούμε, και εμείς ακόμα εν έτη 2019 κρεμόμαστε από τα χείλη του Πομπέο για εγγυήσεις ασφαλείας.